έχεις μπροστά σου αυτά τα νιάτα. Είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει και μέλλον και προοπτική και δυνατότητες. Τα παιδιά μας, τα παιδιά της Ελλάδας έδειξαν καμιά ακόμη φορά πως η πολιτεία έχει υποχρέωση να στέκεται δίπλα της και σε αυτά τα νιάτα να στηρίξει την ελπίδα και την προοπτική του έθνους. Οι Έλληνες το 21 κέρδισαν πέρα από κάθε πιθανότητα. Και κέρδισαν γιατί απέδειξαν ότι όταν είναι μονιασμένοι, όταν είμαστε μονιασμένοι, μεγαλογούμε. Η Ελλάδα και οι πολίτες περάσανε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Άρχισε να αχνοφαίνεται και να αρχίσει η Ελλάδα να νιώθει ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε υποχρέωση να τη στηρίξουμε. Τώρα που και η Τρόικα φεύγει και τα μνημόνια τελειώνουν, με τις θυσίες πάνω απ' όλα του ελληνικού λαού, με τη στέρηση του ελληνικού λαού, κανένας από εμάς δεν πρέπει να είναι μικρόψυχος και μπροστά στο μικρό να βάλει το μεγάλο. Και θα πω και κάτι που το πιστεύω. Είμαι 21 χρόνια βουλευτής. Με τίμησε οι πολίτες και η πατρίδα μου να γίνω υπουργός, πρόεδρος βουλής. Ένα ξέρω, και αυτό το λέω προς όλους, ότι όταν ο βουλευτής ορκίζεται, πρώτα ορκίζεται βουλευτής της πατρίδας του, της Ελλάδας, μετά ορκίζεται βουλευτής του τόπου του, της Καβάλας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας, μετά βουλευτής του κόμματός του και τελευταία βουλευτής της επαγγελματικής ομάδας που προασπίζει και υπηρετεί. Και σωστά, αλλά με αυτή την έρακηση. Άρα λοιπόν, ως βουλευτές της Ελλάδας πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την τελευταία μεγάλη δυσκολία της πατρίδας.